Ο Άντωνης Σέρκης ζούσε στα περίπτωρα του Μέιν, σε ένα μικρό σπίτι με μια αυλή πάντα φροντισμένη από τον ίδιο παρά την υγεία. Στο ίδιο σπίτι που έζησαν και οι γονείς του και οι παππούδες του, ζούσε μόνος. Είχε και ένα γιο, τουλάχιστον έτσι έλεγε, τον οποίο όμως δεν είχε δει κανείς ποτέ. Ζει με τη μητέρα του, είχε απαντήσει κάποτε σε κάποιον που τον ρώτησε. Η οικογένεια Πέσβαρη, πάλι, ζούσε ακριβώς δίπλα και η μητέρα του νεαρού που τώρα στέκονταν δίπλα στον κύριο Σέρκης, φρόντισε κάθε τόσο να πηγαίνει ένα πιάτο φαγητό στον γέρο άντρα. Ο κύριος Σέρκης έδωσε τη σακούλα με τα ψώνια με ανακούφιση στο νεαρό. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, παιδί μου. Δυστυχώς τα γεράματα φέρνουν μαζί τους πολλά προβλήματα. Η ομιλία του ήταν αργή, επιβαρημένη από τα χρόνια, αλλά σταθερή και καθαρή. Με το μπαστούνι που κρατούσε στο άλλο χέρι, έσπρωξε την ξύλινη πόρτα της αυλής και κατευθύνθηκε αργά προς τη λεξόπορτα του σπιτιού. Στάθηκε στο πλατή σκαλό και έβγαλε τα κλειδιά του. Ο Τόμ τον ακολούθησε. Μέσα από το σπίτι ακούστηκε ένα επαναλαμβανόμενο μιαούρισμα. Ναι. Ο άντρας ξεκλήρωσε. Πίσω από την πόρτα στεκόταν και περίμενε ένας καφετής με μαύρες ρίγες γάτος, κουνώντας την ουρά του παιχνιδιάρι. «Με περίμενες, ε?» είπε κοιτώντας τον γάτο, ο οποίος απομακρύνθηκε και πήγε και κουλουριάστηκε σε μια πολυθρόνα στο σαλόνι που βρισκόταν στα αριστερά της εισόδου. Ο κύριος Σέρκης έδειξε με το μπαστούνι στον Τόμ την κουζίνα. Ο νεαρός πήγε και ακούμπησε τα ψώνια στον πάγο. Ο άντρας είχε ήδη καθίσει στην πολυθρόνα και είχε πάρει το γάτο αγκαλιά όταν ο νεαρός Πέσβαρη επέστρεψε. «Κύριε Σέρκης, θα χρειαστείτε κάτι άλλο?» είπε ο Τόμ μπαίνοντας στο σαλόνι. «Όχι, αγόρι μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαρίστησε και τη μητέρα σου επιμέρους. Το φαγητό το χθεσινό ήταν εξαιρετικό. Δεν ξέρω αλήθεια με ποιον τρόπο να σας ανταποδώσω την πολύτιμη βοήθεια.» Αλλά ο Τόμ δεν μίλησε. Έστεκε να κοιτάσει έκθαμβος στο σαλόνι. Οι τρεις από τους τέσσερις τοίχους ήταν καλυμμένοι με κλειστές ξύλινες ντουλάπες που έφταναν μέχρι το ταβάνι, διακοσμημένες εξωτερικά με σκαλισμένα περίτεχνα γεωμετρικά μοτίβα. Μοναδική εξαίρεση ήταν ο τοίχος με το παράθυρο που έβλεπε στην αυλή του. «Βιβλία, αγόρι μου, βιβλία. Ποτέ δεν είναι αρκετά», είπε ο ηλικιωμένος άντρας του που αντιλήφθηκε την έκπληξη του νεαρού. Τελικά ο Τόμ χαιρέτησε τον άντρα και έφυγε. Ο γάτος έφυγε με ένα σάλτο από την αγκαλιά του άντρα και εξαφανίστηκε. Όταν επέστρεψε, έσαιρνε με το στόμα του κάτι. «Τι είναι αυτό, αγόρι μου?» είπε ο Σέρκης, το οποίο η ώρα είχε ασθενήσει με τον καιρό. Και έσκυψε για να το πάρει. Έβαλε τα γυαλιά του που ήταν ακουμπισμένα στο τραπεζάκι δίπλα. Ένα παπούτσι. Για την ακρίβεια ήταν ένα αντρικό ακριβό παπούτσι. «Ώστε ήρθε η στιγμή», ψιθύρισε ο ηλικιωμένος. Ο γάτος εξαφανίστηκε και σε λίγο μεταμίστηκε ξανά με το άλλο παπούτσι που ζευγάρι. «Ας ήρθε. Σήμερα το βράδυ. Το ίδιο βράδυ». Ο κύριος Σέρκης καθόταν με τα φώτα σβηστά στην πολυθρόνα, κοιτάζοντας με βλέμμα αφλανές έξω από το παράθυρο. Ο δρόμος που περνούσε μπροστά από την αυλή ήταν άνθρωπος. Ο γάτος που τόση ώρα καθόταν στα γονατά του κατέβηκε και πλησίασε την εξώπορτα νιαουρίσματα. Ο ηλικιωμένος σηκώθηκε από την πολυθρόνα και κατευθύνθηκε με αργά βήματα προς τα γύρια. Τα μάτια του ζώου έλαμψαν μέσα στο σκοτάδι του χώρου. Ο άντρας άνοιξε την πόρτα και άφησε τον γάτο να βγει. Επέστρεψε στην πολυθρόνα. Είδε τον γάτο να στέκεται για λίγο κάτω από το φως του φανοστάτη, ελέγχοντας τον περιβάλλοντα χώρο. Τώρα έβλεπε μέσα από τα μάτια του γάτου. Πέρασε έναν δρόμο, στη συνέχεια έστριψε αριστερά, προχώρησε λίγο ακόμη και πήγε σε μια αυλή, πηδώντας πάνω από τον ξύλινο φράχτη που την περιέβαλε. Έκανε τον κύκλο ενός σπιτιού. Ήταν δυο, σκαρφάλωσε στην μητροδοή και μπήκε από το ανοιχτό παράθυρο σε ένα δωμάτιο που θύμιζε γραφείο εργασίας. Ο γάτος βγήκε από την ανοιχτή πόρτα στο διάδρομο του ρόφου. Προχώρησε. Πήγε στη συνέχεια μέσα από μια μισά ανοιχτή πόρτα σε ένα άλλο δωμάτιο. Ένας άντρας κοιμόταν ημίγυμνο σε ένα διπλό κρεβάτι. Τότε ακριβώς ο κύριος Σέρκης έβγαλε τις παντόφλες του και φόρεσε τα παπούτσια που είχε φέρει ο γάτος. «Μου πέφτουν λίγο μεγάλα, αλλά εντάξει, κάνουν τη δουλειά τους», ξεκίνησε. Στο ένα του χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι και τότε συνέβη. Ο γάτος βρέθηκε στο σπίτι του κύριου Σέρκης με τα δύο μπροστινά πόδια του χωμένα μέσα στα παπούτσια.
και ολικιωμένος βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα του άντρα που κοιμόταν. Πλησίασε σιγά σιγά τον άντρα, ο οποίος συνέχιζε τον ύπνο. «Λυπάμαι», είπε ο ηλικιωμένος, και κατέβασε με όση δύναμη διέτεθε με τα δύο του χέρια το μαχαίρι στο στήθος του άντρα. Τη στιγμή εκείνη, ο άντρας άνοιξε τα μάτια του, αλλά ήταν ήδη αργά. Το τελευταίο πράγμα που είδε ήταν η καλογιαλισμένη λάμα του μαχαιριού, την οποία έκανε ένα στράφι το φως του φεγγαριού που έμπαινε από το παράθυρο. Ένας πίδακας αίματος ξεπήδησε δεξιά και αριστερά από το σημείο στο οποίο καρφώθηκε το μαχαίρι και σχεδόν αμέσως το θύμα ξεψύχησε. Όπως πεταγόταν το αίμα από την πληγή, θύμισε στον κύριο Σέρκης συντριβάν και χαμογέλασε. Ο γάτος έβγαλε τα προστινά του πόδια από τα παπούτσια και βρέθηκε ξανά στην πνευματική του άντρα. Και ο κύριος Σέρκης βρέθηκε ξανά να κάθεται στην πολυθρόνα. Ο γάτος έπιασε δουλειά. Έβγαλε τα νύχια του, με τα νύχια του τους βολβούς από τη θέση τους και έφαγε τα μάτια του άντρα. «Και τη γλώσσα», μονολόγησε ο ηλικιωμένος, «και τη γλώσσα». Και ο γάτος έφαγε και τη γλώσσα για να πάρει μετά τον δρόμο της επιστροφής. Την επόμενη μέρα, ο κύριος Σέρκης είχε να ξυπνήσει τόσο καλά εδώ και καιρό. Πήρε να διαβάσει εφημερίδα μαζί με τον καφέ του. Έβλεπε περίφημα. Τα γυαλιά του ήταν ακουμπισμένα πάνω στον πάτο. Δεν τα χρειαζόταν πια. Και η ομιλία του μπορούσε να διαβάσει φωναχτά, χωρίς καμία δυσκολία, με άνεση και ταχύτητα, όπως όταν ήταν νέος. Το κουδούνι της πόρτας χτύπησε. «Περάστε, είναι ανοιχτά», ήταν η κυρία Πέσβαρη. «Είστε καλά, κύριε Σέρκης», ρώτησε ακουμπώντας στον πάγκο ένα τάπερ γεμάτο σούπα. «Καλύτερα από ποτέ», της απάντησε με ένα μεγάλο χαμόγελο να σχηματίζεται στο πρόσωπό του. «Να κλειδώνετε το βράδυ, κύριε Σέρκης. Γιατί το λέτε αυτό?» «Δεν τα μάθετε. Χθες έγινε ένας φόνος μερικά στενά πιο πέρα». «Φόνος?» «Ναι, φόνος. Ένας νεαρός δικηγόρος. Λένε πως είχε πλεξίματα με κλιματικές οργανώσεις». Ο κύριος Σέρκης αναστέναξε. «Αχ, αυτή η υπέρμετρα φιλόδοξη νέη». Μόλις νύχτωσε, ο γάτος του ηλικιωμένου άντρα, νωρίς το απόγευμα, είχε φέρει ακόμη ένα ζευγάρι παπούτσια στον κύριο του. Ο Σέρκης πάντα εντυπωσιαζόταν με το πόσο ο γάτος κατάφερε να τρυπώσει στα σπίτια για να μεταφέρει πίσω τα λαφυρά. Αλλά ήξερε κιόλας πως δεν ήταν ένας συνηθισμένος γάτος. Απόψε ο γάτος θα επισκεπτόταν ένα δάσκαλο που είχε διοριστεί στο Μέιν λίγο καιρό πριν. Επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία με το προηγούμενο βράδυ. Μόνο που αυτή τη φορά ο κύριος Σέρκης πήρε μαζί του ένα μικρό τσεκούρι και φρόντισε να ανοίξει το κεφάλι του νεαρού για να έχει ο γάτος ευκολότερη πρόσβαση στον εγκέφαλο. Από το δάσκαλο, ο γάτος έφαγε επίσης τα αυτιά και τη μύτη. Την επόμενη νύχτα, σειρά είχε ένας γυμναστής και ένα ακόμη ζευγάρι παπούτσια εμφανίστηκε στο σαλόνι. Από το γυμναστή, ο γάτος έφαγε όλα τα εσωτερικά όργανα. Σηκώτη, νεφρά, έντερα. Κάποια στιγμή τα έντερα του θύματος τυλίχθηκαν γύρω από το λαιμό του γάτου και χρειάζεται να τυνάξει το κεφάλι του επανειλημμένα προκειμένου να εξελιχθεί. Η αστυνομία, όταν ανακάλυψε το πτώμα, βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα που όμοιό του δεν είχε ξαναδεί. Ο νεκρός άντρας ήταν ένα άδειο κουφάρι από τη μέση και πάνω μέχρι το κεφάλι. Και όχι μόνο, από τον άντρα έλειπαν και τα γενετικά του όργανα. Το πρωί ο κύριος Σέρκης θα ένιωθε στον καβάλο του κάτι που είχε να νιώσει χρόνια. «Τελειώσαμε!» «Σχεδόν», είπε ο κύριος Σέρκης στο γάτο του, ο οποίος τριβόταν στα πόδια. «Το μόνο που λείπει τώρα είναι μια καρδιά, μια νεαρή δυνατή καρδιά». Σαν ο γάτος να περίμενε το συγκεκριμένο σχόλιο, εξαφανίστηκε και όταν εμφανίστηκε ξανά, έσερνε από τα κορδόνια ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Ω, ναι, θυμήθηκε τη μέρα που ο μοναχογιός της οικογένειας Μπέσβαρη, ο Τόμ, τον είχε βοηθήσει με τα ψώνια. Δικά του ήταν τα παπούτσια. Μια έκφραση θλίψης σχηματίστηκε στο πρόσωπο του Σέρκης. Πήρε στην αγκαλιά του το γάτο. Πλέον η ενέργεια και η δυναμικότητά του είχαν επιστρέψει στο φαινομενικά γέρικο σώμα. Ο γάτος τον κοιτούσε στα μάτια. «Είμαστε από τους τελευταίους του είδους, αν όχι οι τελευταίοι. Και έτσι πρέπει να γίνει», του είπε. Και ο γάτος λουριάστηκε στην αγκαλιά του. Τα φώτα από τα περισσότερα σπίτια ήταν σβηστά και οι πόρτες κλειδωμένες μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Η αστυνομία έκανε 24 ώρες περιπολίες, αλλά κανείς δεν θα σταματούσε για έλεγχο ένα κάτω.
Ο γάτος κατάφερε να χωθεί μέσα στο σπίτι των Μπέσβαρη πριν εκείνοι κλείσουν τα παράθυρα. Παρόλο που ο καιρός ήταν ζεστός, μετά τη σειρά των ανεξήγητων φόνων, όλοι τα ασφάλιζαν πριν πέσουν για λίγο. Όταν όλοι είχαν κοιμηθεί, ο γάτος κατευθύνθηκε προς το δωμάτιο του Τόμου. Αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Ο γάτος άρχισε να ρατζουνίζει την πόρτα. Ο Τόμ που το άκουσε, ξύπνησε. Άναψε το φως από το πορπατή και σηκώθηκε από το κρεβάτι. Άνοιξε την πόρτα διστακτικά. Δεν ήταν κανείς, μέχρι που ένιωσε κάτι να τρίβεται στα πόδια του. Ο γάτος του κύριου Σέρκης. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ψιθύρισε και έσκυψε να τον πάρει αγκαλιά. Έλα, θα κοιμηθείς μαζί μου απόψε και αύριο θα σε πάω στον κύριο σου. Την ίδια στιγμή ο κύριος Σέρκης φορούσε τα αθλητικά του Τόμου, τα οποία του έπεφταν κάπως στενά, αρκετά στενά. Το επόμενο πρωί, τα νέα για το θάνατο του Τόμου κυκλοφόρησαν γρήγορα. Τον βρήκε η μητέρα του νεκρό αργά το βράδυ, όταν σηκώθηκε για να πάει στην κουζίνα να πιει ένα ποτήρι νερό. Είδε φως να βγαίνει από τη χαραμάδα της πόρτας του δωματίου και πήγε να δει γιατί ο γιος της δεν κοιμάται. Από το ανοιγμένο σαν τριαντάφυλλο στήθος του έλειπε η καρδιά. Ένας νεαρός άντρας κατευθυνόταν στο σπίτι των Μπέσβαϊ. Χτύπησε την πόρτα. Μια καταπεπλημένη από το κλάμα γυναίκα του άνοιξε. Παρακαλώ. Ονομάζομαι Μαρκ Σέρκης. Είμαι ο γιος του κυρίου Σέρκης και μόλις έμαθα τα νέα, ήθελα να σας συλληπιθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήξερα ότι είχε ένα γιο. Θέλετε να περάσετε? Όχι, ευχαριστώ. Ξέρετε, χθες το βράδυ πέθανε στον ύπνο του και ο πατέρας μου. Πριν λίγο μετέφεραν το σώμα του για αποτέλεση. Ω, λυπάμαι πολύ. Μιλούσε για εσάς πάντα με τα καλύτερα λόγια. Τέλος πάντων, αποφάσισα να μετακομίσω στο Μέιν, οπότε θα σας ξαναδώ. Στα συλληπιτήριά μου και πάλι. Ο νεαρός άντρας γύρισε την πλάτη και απομακρύνθηκε από την πόρτα των Μπέσβαρη. Η κυρία Μπέσβαρη σκέφτηκε πόσο πολύ έμοιαζε ο Μάρκ στον πατέρα του. Στο σπίτι των Σέρκης. Ο Σέρκης καθόταν στην πολυθρόνα του με το γάτο στην αγκαλιά. Μπροστά από την πολυθρόνα ήταν αφημένα 4 ζευγάρια παπούτσια. Σηκώθηκε αφήνοντας το γάτο του κάτω. Πήρε τα παπούτσια και κατευθύνθηκε προς την πλάφα στον απέναντι τοίχο. Την άνοιξε. Μια σειρά από ράφια αποκαλύφθηκαν. Τα περισσότερα ήταν γεμάτα. Γεμάτα με παπούτσια. Κάποια ήταν παλιά. Πολύ παλιά. Αυτά ήταν φτιαγμένα από δέρμα ζώων. Βρήκε ένα ράφι που είχε ένα κενό και στρίμωξε τα παπούτσια. Ο γάτος τον πλησίασε και τρέφτηκε στα πόδια του. Ο νεαρός Σέρκης τον κοίταξε. Πρέπει να φτιάξουμε νέα τουλάχιστον, νομίζω. Τι λες εσύ? Αλλά έχουμε χρόνο. Περίπου ακόμη έναν αιώνα.